Μία εφαρμογή η οποία ανανεώνεται κάθε φορά ανά τις αναβαθμίσεις των εκδόσεων των Windows είναι αυτή της δημιουργίας εικόνων και της ζωγραφικής. Η λεγόμενη εφαρμογή Paint ή αλλιώς ζωγραφική, όπως εμφανίζεται και σαν πλακίδιο στην οθόνη της έναρξης των Windows 8. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα επεξεργασίας εικόνων, δημιουργίας σχεδίων και ακόμα πιο επεξεργασμένων και βελτιστοποιημένων πορτρέτων, η ζωγραφική είναι ένα διαχρονικό κομμάτι στην δημιουργία του λογισμικού των Windows, το οποίο καλό είναι να εξετάσουμε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κατέχουμε τις γνώσεις για υλοποίησή του. Εάν δεν έχετε τοποθετήσει στα πρώτα πλακίδια εμφάνισης το πεδίο της ζωγραφικής, τότε με την γνωστή μεθοδολογία θα μεταβείτε σε όλες τις εφαρμογές σας στα Windows 8 και από εδώ θα αναζητήσετε τη ζωγραφική. Ανοίγουμε λοιπόν το συγκεκριμένο πλακίδιο και θα μεταφερθούμε αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας με την εφαρμογή αυτή να είναι ήδη ενεργοποιημένη. Βλέπουμε πάνω αριστερά υπάρχουν τα γνωστά λογότυπα όπως και σε κάθε αρχείο το οποίο ανοίγουμε στην επιφάνεια εργασίας των Windows, η ετικέτα της δισκέτας η οποία αποσκοπεί στην άμεση αποθήκευση του εγγράφου μας, η λειτουργία της αναίρεσης και της επανάληψης μιας εντολής, καθώς και η προσαρμογή της γραμμής των εργαλείων για μια γρήγορη πρόσβαση, εάν δηλαδή θέλουμε να προσαρμόσουμε στην άμεση εμφάνιση παραπάνω λειτουργίες, όπως είναι η δημιουργία ενός νέου εγγράφου, η προεπισκόπηση της εκτύπωσης, η εμφάνιση κάτω από την κορδέλα ή η ελαχιστοποίηση της κορδέλας. Στην κορδέλα του αρχείου υπάρχουν οι γνωστές εντολές, οι οποίες αποσκοπούν στην δημιουργία μιας νέας ζωγραφιάς, στο άνοιγμα ενός ήδη υπάρχοντος φακέλου εγγράφου, στην αποθήκευση ως, όπου εδώ βλέπουμε όλες τις δυνατές προεκτάσεις αποθήκευσης όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Μία εικόνα ως ένα PNG αρχείο, μία εικόνα ως JPEG, μία εικόνα BMP, μία εικόνα GIF, όπου η συγκεκριμένη είναι μικρής ποιότητας, αλλά αποθηκεύει ένα μεγάλο χώρο στη μνήμη του δίσκου, καθώς και άλλες μορφές που μπορούμε να ανασκοπήσουμε στην πορεία της παρουσίασης. Ακόμα μπορούμε να εκτυπώσουμε το εγγραφό μας με την άμεση επιλογή που μας παρέχει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις πάνω στο κομμάτι της εκτύπωσης. Εάν θέλουμε να σαρώσουμε μία εικόνα από έναν σαρωτή ή μία κάμερα, εάν θέλουμε να στείλουμε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εγγραφό μας, να λάβουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τη ζωγραφική, αλλά να επεξεργαστούμε και τις ιδιότητες του εγγράφου αυτού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις ιδιότητες εμφανίζονται όλα τα χαρακτηριστικά του αρχείου, πότε έγινε η τελευταία αποθήκευση μετά από κάποια επεξεργασία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία διότι δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμα κάποιο έγγραφο. Πόσες μονάδες ανάλυσης παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο της ζωγραφικής. Εμείς θέλουμε να το αναλύσουμε σε πίξελ, καθώς και ποια είναι τα χρώματα στα οποία απεικονίζονται τα έγγραφα τα οποία δημιουργούμε. Ακόμα, προσαρμόζουμε το πλάτος και το ύψος στο λευκό πλαίσιο όπως απεικονίζεται ακριβώς από πίσω για το περιθώριο της ζωγραφιάς. Η προεπιλογή έχει όπως εμφανίζεται με αυτά τα δεδομένα, αλλά μπορούμε να τα αλλάξουμε αν θέλουμε, πληκτρολογώντας πάνω απλά τους επιθυμητούς αριθμούς. Ακυρώνουμε αυτή την επεξεργασία, δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια παραπάνω αλλαγή και μπορούμε τώρα από την κορδέλα της προβολής να προσαρμόσουμε κατάλληλα το zoom το οποίο θέλουμε να κάνουμε στο λευκό πλαίσιο του Canva. Από τα πλαίσια της μεγέθυνσης και της σμίκρυνσης ή απλά μετακινώντας κάτω δεξιά την μπάρα του ποσοστού του zoom και προσαρμόζοντας όπου εμείς θέλουμε το συγκεκριμένο κομμάτι επεξεργασίας. Αυτό το πλαίσιο είναι κατά τη γνώμη μου το ιδανικό, όπου μπορούμε να έχουμε μια γενική προεπισκόπηση του σχεδίου που θα κάνουμε, αλλά και να μπορούμε με ευκολία να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες του εγγράφου. Μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε και χάρακες, μετρώντας το σύστημα της ζωγραφιάς και υπολογίζοντας ακριβώς τα δεδομένα μας, να προσθέσουμε γραμμές πλέγματος, σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει να μετράμε ακριβώς τις γραμμές και τον σχεδιασμό του εγγράφου ή να δούμε σε μία πλήρη οθόνη το σχέδιο αυτό. Προχωράμε τώρα στην αρχική κορδέλα και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές για την δημιουργία ενός σχεδίου.
Υπάρχει το εργαλείο του μολυβιού, ο κουβάς με το χρώμα, όπου έχουμε τη δυνατότητα να γεμίσουμε άμεσα ένα πλαίσιο με χρώμα, χωρίς να χρειαστεί να το ζωγραφίσουμε χειροκίνητα, το πλαίσιο του κειμένου, της γόμας, έτσι ώστε να διαγράψουμε αν θέλουμε κάποιο κομμάτι από το σχέδιο αυτό, της πινελιάς, όπου μπορούμε να προσθέσουμε μεμονωμένα συγκεκριμένα κομμάτια χρώματος πάνω στο έγγραφο, αλλά και της μεγέθυνσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο στη ζωγραφιά μας. Ακριβώς δίπλα υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα πινέλα, το πάχος δηλαδή που θέλουμε εμείς να προσδιορίσουμε κατά τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας γραμμής, και ακριβώς δίπλα μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση όλων των σχημάτων που πιθανόν θέλουμε να εισάγουμε μέσα στο σχέδιο αυτό. Ακριβώς δίπλα έχουμε τη δυνατότητα εισαγωγής ενός περιγράμματος ή γεμίσματος ενός πλαισίου. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί άμεσα εφόσον έχουμε εισάγει κάποιο σχήμα ή κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα στο έγγραφό μας. Δίπλα έχουμε το μέγεθος προσαρμογής του χρώματος που θα εντάσσεται κάθε φορά. Η πρώτη επιλογή χρώματος και η δεύτερη, αναλόγως εάν πατάμε δεξί ή αριστερό κλικ για την εισαγωγή και το γέμισμα. Και όλες οι επιλογές των χρωμάτων με μια επεξεργασία χρωμάτων σε περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε μια παραπάνω απόχρωση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επεξεργασία και τη δημιουργία ενός καινούριου σχεδίου. Θέλω λοιπόν να εισάγω το σχήμα μιας καμπύλης. Είναι το δεύτερο εικονίδιο στην λίστα με τα απεικονιζόμενα σχήματα. Όταν θα πάρουμε το ποντίκι και θα το σύρουμε μέσα στο λευκό καμβά, βλέπουμε ότι αλλάζει η εικόνα του και γίνεται ένας στοχευμένος κύκλος μέσω του οποίου θα ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε. Εάν μεταφέρουμε το ποντίκι μας πολύ αριστερά, βλέπουμε ότι εμφανίζεται πάλι το βέλος. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί δεν μπορεί να ξεκινήσει ο σχεδιασμός και γι' αυτό θα πρέπει να το σύρουμε λίγο πιο δεξιά μέχρι να εμφανιστεί για πρώτη φορά το σχήμα του στόχου. Θα τραβήξω μία γραμμή μέχρι την απέναντι απόσταση του λευκού καμβά. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πολύ ίσια ή όχι, διότι εφόσον μιλάμε για καμπύλη, θα πρέπει τώρα να μετακινήσουμε αυτή την καμπύλη έτσι ώστε να πάρει το αξιόλογο σχήμα της. Ας εισάγουμε λοιπόν ένα ακόμα σχήμα, μια διαγώνια γραμμή, όπως είναι η πρώτη επιλογή στην λίστα των σχημάτων. Θα τραβήξουμε περίπου από τη μέση του λευκού καμβά δύο διαγώνιες γραμμές. Η μία θα κοιτάει προς τα αριστερά και μία ακόμα γραμμή η οποία θα κοιτά προς τα δεξιά. Θα επιλέξουμε τώρα τον κουβά έτσι ώστε να γεμίσουμε με χρώμα αυτά τα πλαίσια. Στο πρώτο σχήμα και στο πάνω μέρος της ζωγραφιάς θα βάλω ένα χρώμα μπλε, όπως βλέπουμε εδώ το χρώμα το προεπιλεγμένο, το νούμερο 1 είναι μαύρο, οπότε θα επιλέξω ένα γαλάζιο χρώμα και θα το εντάξω στο πρώτο κομμάτι του σχήματος. Στα επόμενα δύο κομμάτια αριστερά και δεξιά θα εισάγω ένα πράσινο χρώμα. Στο τελευταίο κομμάτι το λευκό, το χρώμα το οποίο θα εντάξω θα είναι ένα γκριζοπό, όπως εμφανίζεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Μπορούμε να εντάξουμε ένα ακόμα σχήμα τώρα, να δημιουργήσουμε κάποια σύννεφα στη ζωγραφιά μας. Το περίγραμμα του κύκλου θα έχει χρώμα γκρι, όπως εμφανίζεται προεπιλεγμένο το χρώμα 1. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την επιλογή και να το κάνουμε λευκό. Ακόμα μπορούμε να προσαρμόσουμε και το μέγεθος της γραμμής που θα περιέχει το σχήμα αυτό και να δημιουργήσουμε τον κύκλο μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει γέμισμα με χρώμα και ότι εμφανίζεται μόνο το περίγραμμα του κύκλου. Αυτό μπορεί να διορθωθεί εφαρμόζοντας στο συγκεκριμένο σχήμα το γέμισμα. Είναι προεπιλεγμένη η επιλογή χωρίς γέμισμα. Εμείς όμως θέλουμε να έχουμε ένα αμυγές χρώμα, μία ίδια δηλαδή απόχρωση ανάμεσα στο γέμισμα και το περίγραμμα. Θα επιλέξουμε δηλαδή τη δεύτερη επιλογή. Έτσι γέμισε αυτόματα ο κύκλος αυτός, μπορούμε να το μετακινήσουμε όπου εμείς θέλουμε, να δημιουργήσουμε έναν νέο κύκλο ακριβώς από πάνω, πιθανόν μικρότερου μεγέθους, και έναν τρίτο ολοκληρώνοντας τη ζωγραφιά μας. Από τα δεξιά μπορούμε επίσης να κάνουμε την ίδια μεθοδολογία, δημιουργώντας έναν ακόμα κύκλο και ένα δεύτερο κομμάτι του ακριβώς από πάνω. Μπορούμε τώρα να εντάξουμε και κάποιες γραμμές διακεκομένες στο γκρι πλαίσιο του σχήματος, έτσι ώστε να καθορίσουμε πιο επίσημα ότι απεικονίζεται ένας δρόμος. Πρώτα όμως από αυτό, μπορώ να αλλάξω αν θέλω το χρώμα
του δρόμου αυτού να βάλω ένα πιο σκούρο γκρι για παράδειγμα. Υπάρχει ήδη επιλεγμένο το χρώμα 1, θα επιλέξω την πιο σκούρα απόχρωση του γκρι και θα μεταδώσω το εικονίδιο του κουβά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα κάνω απλά ένα αριστερό κλικ και θα ενδαθύνω το χρώμα του δρόμου. Θα επιλέξω ξανά το πρώτο σχήμα, διότι θα ήθελα απλές κάθετες γραμμές. Αυτή τη φορά θα επιλέξω στο χρώμα τη λευκή επιλογή και περίπου στο κέντρο της εικόνας θα σχεδιάσω τις γραμμές μου. Στην πορεία θα την επεκτείνω περισσότερο. Αυτή τη φορά στην τρίτη γραμμή θα ήθελα το μέγεθος να είναι λίγο πιο χοντρό, έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα την απεικόνιση του σχεδίου. Για να καθοδηγηθείτε ακόμα πιο εύκολα στην ευθυγράμμιση της γραμμής αυτής, μπορείτε αυτόματα να πατάτε το πλήκτρο Shift από το πληκτρολόγιο σας. Υπάρχουν και παραπάνω επιλογές που μπορείτε να αξιοποιήσετε στη ζωγραφική, όπως να αξιοποιήσετε τη λειτουργία της γόμας. Η γόμα σβήνει με το προεπιλεγμένο χρώμα, το οποίο υπάρχει στο στοιχείο χρώμα 2. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε εδώ να σβήνουμε το σύννεφο, τότε θα δημιουργείται ένα λευκό χρώμα και δεν θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην διόρθωση του κομματιού αυτού. Θα επιλέξουμε λοιπόν το χρώμα 2 και θα αλλάξουμε το χρώμα του στο γαλάζιο, όπως έχει και η απεικόνιση του ουρανού που ζωγραφίσαμε προηγουμένως. Διαγράφοντας τώρα το χρώμα αυτό, μπορώ να διορθώσω μερικώς την ζωγραφιά την οποία δημιούργησα. Για να είναι πιο ρεαλιστικό όμως αυτό το σύννεφο, μπορώ να το χρωματίσω με ένα εργαλείο τύπου sun spray μέσα από τις επιλογές του πινέλου. Θα επιλέξω λοιπόν την μορφολογία του spray όπως φαίνεται με τον τίτλο αερογράφος στη λίστα και με το χρώμα 1 να είναι ήδη στο λευκό πλαίσιο, θα ξεκινήσω να χρωματίζω χειροκίνητα το σύννεφο αυτό. Κάπως έτσι μπορούμε να θέσουμε πιο ρεαλιστικά τη ζωγραφιά μας. Μπορείτε να αλλάξετε αν θέλετε κάποιο αντικείμενο ή να εντάξετε περισσότερα πράγματα μέσα στη ζωγραφιά, να ενβαθύνετε σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο ή να επιστρέψετε στο αρχικό κομμάτι επεξεργασίας σας. Η αποθήκευση του συγκεκριμένου εγγράφου γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, επιλέγοντας την δισκέτα αποθήκευσης ή πατώντας Ctrl και S από το πληκτρολόγιο σας ή απλά μέσα από την κορδέλα του αρχείου στο πλαίσιο της αποθήκευσης. Είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύουμε το έγγραφο, οπότε πατώντας αποθήκευση θα μας ανοίξει το ίδιο παράθυρο εάν πατούσαμε αποθήκευση ως. Αναζητούμε τον χώρο αποθήκευσης μέσα στα έγγραφα του υπολογιστή, θα αποθηκεύσουμε το αρχείο μας στην επιφάνεια εργασίας και θα δώσουμε τον επιθυμητό τίτλο που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε το συγκεκριμένο έγγραφο ως ένα BMP αρχείο όπως είδαμε και στις προηγούμενες επιλογές, ως ένα JPEG αρχείο, ένα GIF, ένα PNG και ούτω καθεξής. Θα επιλέξω να το αποθηκεύσω ως ένα αρχείο GIF. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν θα απεικονίζεται στην καλύτερη ανάλυση ποιότητας, κάτι όμως το οποίο δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, οπότε απλά πατάμε αποθήκευση. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης, το οποίο μας ενημερώνει πως αν αποθηκεύσουμε την εικόνα αυτή με τη συγκεκριμένη μορφή, ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα του χρώματος. Εάν είμαστε σύμφωνοι και θέλουμε να συνεχίσουμε, πατάμε OK. Εάν παρατηρείτε διεξοδικά την εικόνα της ζωγραφιάς, τότε θα καταλάβετε πως όντως η ανάλυση της ποιότητας των χρωμάτων έχει κάπως παραλλαχθεί. Δεν μας ενοχλεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε μπορούμε να κλείσουμε το έγγραφο της ζωγραφικής και επιτυχώς θα δούμε το πλαίσιο της εικόνας με τον τίτλο τοπίο να είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ απλά σχέδια και ζωγραφιές από την εφαρμογή Paint, να επεξεργαστούμε ήδη υπάρχουσες φωτογραφίες και μέσα από την έναρξη των Windows 8 να αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα στη μνήμη του υπολογιστή μας.